Καλημέρα κύριε Γεννηδουνιά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Εξακολουθείτε να είστε αποκλεισμένος από την Επιτροπή? Πλειοψηφικά. Ναι, έχουμε... πλειοψηφικά είμαι. Επειδή η οικογένεια του νεκρού μηχανοδηγού την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω το γνωρίζετε, έστειλε ένα εξώδικο στην Επιτροπή, γιατί γινόταν αναφορά σε ανακριβές πληροφορίες γύρω από την υγεία του. Mm-hmm. Ζήτησε, λέγει, το Γεννηδούνια, γιατί δεν τον καλείτε τέλος πάντων. Κατέθεσε εγώ την επόμενη μέρα και γραπτό αίτημα στην Επιτροπή, ζητώντας να παραστώ για ως μάρτυρας. Μέχρι στιγμής δεν έχω κληθεί. Υπήρξε μια απόφαση πλειοψηφική και στη λογική του ότι θα ακούσουμε τι θα μας πούνε οι υπόλοιποι και αν χρειαστεί θα καλέσουμε και το Γεννηδούνια. Και δεν μιλάω ως φυσικό πρόσωπο. Εννοείται. Εννοείτε. Γνωρίζετε ότι ήμουν εκπρόσωπος του σωματείου που ανέδειξε όλο αυτό που γινόταν εκείνη την περίοδο. Και αυτό προφανώς θεωρούσα και θεωρώ ότι η συμβολή μου προς την αναζήτηση της αλήθειας σε μια τέτοια επιτροπή που διερευνά ένα τέτοιο δυστύχημα θα ήταν σημαντική. Τώρα το γιατί δεν με καλούν, το κρίνετε εσείς, το κρίνουν οι ακροατές σας. Νομίζω το κρίνουμε όλοι. Ελπίζω μέχρι το τέλος των εργασιών της Επιτροπής η απόφαση τους αυτή να αλλάξει. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα θεμελιώδης ερώτημα, κύριε Σαχίνη, πώς, γιατί λέει πλειοψηφικά απορρίπτουμε και στη δημοκρατία μας υπάρχει ο κανόνας της πλειοψηφίας. Αυτό, ξέρετε, είναι γνωστό ότι στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αποφασίζουν. Και σε μια εξεταστική επιτροπή το πόρισμα μια πλειοψηφία θα το βγάλει. Αλλά όμως το να λέμε ότι η πλειοψηφία απορρίπτει μέχρι και βασικούς μάρτυρες σε αυτή την υπόθεση να εξεταστούν και να καταθέσουν σε αυτή την επιτροπή, νομίζω ότι αυτό συνιστά κάποια είναι κατάχρηση τη ενέργεια τη πλειοψηφία στη δημοκρατία. Μα δεν είναι θέμα πλειοψηφία εδώ. Είναι ότι έχει τους εδώ δεν έχουν, κύριε Γεννηδούνια, είπε η κυρία Καριστιανού, το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα είναι στο γραφείο του Πρόεδρου της Βουλής και δεν το έχουν πάρει. Η Επιτροπή, αναρωτιέται κανείς, δεν τους ενδιαφέρει να δουν τι λένε οι εισαγγελείς Ευρωπαίοι, αφού ανήκουμε στην Ευρώπη. Δεν τους ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, εγώ παρακολούθησα την συνάντηση της κυρίας Καρτιανού, ήταν συγκλονιστική. Όλα τα σημεία της, εγώ ως εργαζόμενος στην Ευρώπη, όχι μόνο τα σέβομαι, ήταν συγκλονιστική. Δεν θέλω να σχολιάσω. Τα είπε όλα η γυναίκα, τα είπε όλα η κυρία Καρτιανού. Νομίζω ότι όλοι οφείλουμε και συγκλονισμένοι είμαστε και σεβόμαστε την κατάθεσή της, η οποία ήταν νομίζω αποκαλυπτική. Έτσι. Έχετε την αίσθηση ότι εδώ η Επιτροπή πάει να συγκαλύψει, η πλειοψηφία της πάει να συγκαλύψει ευθύνες συγκεκριμένες και να μείνουμε στα χαμηλά? Κοιτάξτε, όταν αποκλείονται μάρτυρες βασικοί που δεν ζητάει μόνο ένας βουλευτής, το σύσσωμη η μειοψηφία, να την πούμε οι αντιπολίτες, να την πούμε όπως θέλετε, προφανώς εγείρονται κάποια ερωτήματα για το κατά πόσο το αποτέλεσμα ούτως ή άλλως πλειοψηφικό θα είναι, κύριε Σαχίνα, μην κρυβόμαστε, έτσι όπως πάει η εξεταστική. Αλλά για ποιο λόγο να μην ακουστούν οι απόψεις όσων είχαν γνώση και στο πεδίο της πραγματικότητας της τότε. Mm. Και έχουν και γνώση του σιδηρόδρομου, ας πούμε, σήμερα. Και τότε και σήμερα ακούστηκαν απόψεις και μπορώ να σας πω ότι δημιούργησαν ερωτηματικά τα οποία δεν έπρεπε να υφίστανται καν από ανθρώπους που σέβομαι, αλλά ήταν 20 χρόνια πριν στο σιδηρόδρομο. Σωστό. Δηλαδή, τι νόημα έχει μια μαρτυρία κάποιου που εργαζόταν ή είχε την ευθύνη στον οργανισμό, αν παρακολουθήσετε. Υπήρχε άνθρωπος ο οποίος ήταν υπερήλικας, έτσι, με απόλυτο σεβασμό μιλάω στον άνθρωπο αυτό, έτσι. Δεν θυμότανε. 20 χρόνια πριν. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει ουσιαστικά στην εξέταση και στην πορεία μιας επιτροπής, η οποία περιμένει να ακούσει η ελληνική κοινωνία και Έλληνες πολίτες τι ακριβώς συνέβαινε και να δούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην συμβούν αυτά τα πράγματα. Έτσι, αυτό το δυστύχημα. Παρόμοιο τέτοιο δυστύχημα. Θα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος χθες κατέθεται της Hellenic Train, ο κύριος Καποτόρτο, αν τον λέω και σωστά, και είπε ότι κάνανε μια εσωτερική έρευνα, ωραία, οι ευθύνες είναι αποκλειστικά στο σταθμάρχη. Σας καλύπτει αυτό? Κοιτάξτε, είπε και κάτι άλλο, είπε ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει η εταιρεία και αυτά που έχουμε ακούσει και εμείς. Έτσι, δηλαδή δεν έχει κάτι, δεν υπάρχει επίσημο, δεν υπάρχει δικογραφία. Τα στοιχεία της δικογραφίας, τα ηχητικά, θυμάστε, τα λέγαμε και εγώ σας τα έλεγα. Ναι, ναι. Καιρό τώρα. Δεν είναι σε διάθεση κανενός. Τα έχει μόνο αυτή τη στιγμή ο φέτης που εξετάζει την υπόθεση και ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Δεν έχει πληροφόρηση και πρόσβαση καμία εταιρεία
στο τι ακριβώς έχει υποθεί, τους διαλόγους. Δεν τα έχει αυτά ο operator, να το πω έτσι. Και δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ακόμα ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης. Δεν υπήρχε τότε τουλάχιστον. Οπότε αυτό που είπε ο κύριος Καποτόρτων είναι ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει η εταιρεία, υπάρχει η ευθύνη του σταθμάρχη. Αυτό άκουσα και εγώ, αυτό άκουσατε και εσείς. Ναι, αλλά είπε και κάτι άλλο στην πιεστική ερώτηση από βουλευτή της μειοψηφίας, την κυρία Αποστολάκη, του ΠΑΣΟΚ. Παραδέχτηκε πως υπάρχουν σημεία στο σιδηροδρομικό δίκτυο, μεταξύ αυτών και στα Τέμπη, που δεν λειτουργούν οι επικοινωνίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Το ρωτήσαν λοιπόν. Δώσατε εταιρικά κινητά τηλέφωνα σε εσάς. Εσείς είστε υπάλληλοι. Αλλά είπατε, λέει κύριε Καποτόρτο, πως δεν γίνεται χρήση τους για την κυκλοφορία των τρένων, αλλά για ενδοεταιρική επικοινωνία. Είναι έτσι? Ναι, αυτά τα τηλέφωνα, τα υπηρεσιακά που λέμε εμείς, ναι, δεν τα χρησιμοποιούμε για την κυκλοφορία. Για την κυκλοφορία χρησιμοποιούνται μόνο τα αδειοδοτημένα και πιστοποιημένα από τον διαχειριστή υποδομής συστήματα. Δεν μπορεί κάποιος να με πάρει εμένα στο κινητό μου και να μου πει ότι θα κάνεις αυτή την κίνηση σαν μηχανοδηγό. Αχα. Γιατί πολύ απλά αυτή η εντολή δεν καταγράφεται. Mm-hmm. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό. Άρα δεν έχει πολλούς κινδύνους ότι δεν καταγράφεται. Και δεν είναι και αξιόπιστη. Υπάρχει σύστημα αξιόπιστο, πιστοποιημένο. Υπάρχει κανονισμός στον οποίο έχουμε εκπαιδευτεί όλοι για το πώς γίνονται οι επικοινωνίες. Και τα υπηρεσιακά αυτά τηλέφωνα είναι, αν σε αναζητήσει κάποια στιγμή η εταιρεία και είσαι σε ένα χώρο Α, ας πούμε, να πας σε ένα χώρο Β, είναι για την καθημερινότητά μας. Είναι... Όχι όμως γιατί. Μάλιστα. Δεν είναι για τη λειτουργία. Άρα ερχόμαστε σε αυτό. Ότι σε σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι πιστοποιημένες επίσημες επικοινωνίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών δεν λειτουργούσαν. Εκεί πάμε. Εκεί τώρα, κοιτάξτε, αυτά θα τα βγάλουν. Υπήρχαν σημεία στα οποία, ναι, δεν υπήρχαν επικοινωνίες εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Έτσι, υπήρχαν σημεία με το VHF που λέμε. Νομίζω υπόθηκε αυτό, αν άκουσα καλά χθες. Υπήρχαν κάποια σημεία που το VHF δεν λειτουργούσε, ναι. Αλλά τα υπηρεσιακά κινητά των μηχανοδηγών δεν είναι για αυτή την χρήση. Μάλιστα. Κύριε Γιαννιδούνια, επειδή ο άλλοτε υπουργός είναι υπουργός εξωτερικών και έχει σημασία αυτό, γιατί διαχειρίζεται και κρίσιμα εθνικά θέματα, είπε χθες η πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων, μεταξύ όλων των άλλων, ότι κανείς δεν αναρωτιέται για το τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία από τους πολιτικά προϊστάμενους, και μάλιστα στο πόρισμα για Ραμπετρίτη είπα: το μήνυμα είναι σιγά μην ασχοληθούμε με τη φωτιά. Κατά τη γνώμη σας, και χωρίς συνωμοσιολογία, θα έπρεπε να ερευνηθεί αυτό για να φύγουν οι όποιες σκίες δημιουργούνται? Κοιτάξτε, αυτό με το είχατε ξαναρωτήσει και παλαιότερα. Βεβαίως. Τα φορτία τα οποία μετακινούνται, το είπε χθες ο κ. Καποτόρτο, αυτό είναι που έχουμε και εμείς οι μηχανοδηγοί στην καθημερινότητά μας. Αυτά τα βαγόνια έρχονται σφραγισμένα από το εξωτερικό. Σας λέω τη διαδικασία πώς είναι, έτσι. Τα περνάμε στα Τελωνία και στη συνέχεια μεταφέρονται είτε στο Εικόνιο είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε όπου είναι τέλος πάντων ο προορισμός του τελικός. Mm-hmm. Αυτό που υπόθηκε χθες είναι ακριβώς η διαδικασία που ισχύει, και αυτό μπορώ να σας πω και εγώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπήρχε κάποιο άλλο φορτίο στα τρένα. Τα τρία πρώτα βαγόνια ήταν όντως ανοιχτού τύπου, με καταλαβαίνετε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Μεταφέρανε σίδερα, να σου το πω έτσι, αν θυμάμαι καλά, και τα υπόλοιπα ανοίξανε παρουσία της περιφέρειας αστυνομίας μετά το δυστύχημα. Αυτό άκουσα χθες. Αυτό σας λέω και εγώ. Δεν υπάρχει κάποια άλλη. Ποιανού ευθύνη ήταν, αυτό μπορείτε να μας το πείτε, ποιανού ευθύνη είναι να ελεγχθεί αν το φορτίο αναλογεί σε αυτό που δηλώνεται, του Τελωνιού? Ναι, το βαγόνι έρχεται κλειστό, σας λέω σφραγισμένο. Ναι. Αυτές δεν είναι μεταφορές που είναι εντός της χώρας μόνο. Mm-hmm. Είναι βαγόνια τα οποία έρχονται από την Ελλάδα, ταξιδεύουν στο εξωτερικό, από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Περνάνε όλες τις διαδικασίες κολονισμού, βαθμολογία και τα πάντα όλα. Μάλιστα. Έτσι, και έρχονται σφραγισμένα. Δεν μου λέτε αυτά σε επίπεδο επιτροπής. Σε επίπεδο δικαστικό, είστε ικανοποιημένος από το ρυθμό? Κοιτάξτε, περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι ο εφέτης προχωράει. Είναι μια δεδαλώδης υπόθεση. Εκείνη τώρα τι να σας πω, να κρίνω τη δικαιοσύνη. Εγώ κατέθεσα. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε πότε θα απαγγέλλονται συνεχώς κατηγορίες. Α, στη δικαιοσύνη σας καλέσαν ως αρμόδιο να καταθέσετε. Η Επιτροπή των Βουλευτών, η πλειοψηφία, έκρινε ότι δεν είστε χρήσιμος να καταθέσετε. Μάλιστα. Ναι, και με ενόχλησε έναν άνθρωπο χθες η επίκληση ότι δεν καλέσει κάποιον πλειοψηφικά. Εντάξει, αν σας λέω και πάλι, αυτό είναι κατάχρηση της πλειοψηφίας σε μια δημοκρατία. Να μην καλέσει ούτε τους μάρτυρες σε μια εξέταση μιας υπόθεσης και να επικαλέσει γι' αυτό την πλειοψηφία. Το να επικαλέσω όμως και την πολιτική ιδιότητα του καθενός και το πολιτικό που του πιστεύω μέσα στην Ελληνική Βουλή είναι λάθος. Δηλαδή, εμένα, χθες, σαν άνθρωπο, ας πούμε, με στεναχώρησε η τοποθέτηση της πλειοψηφίας του Γεννηδούνιας. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά, κύριε Σταχτίν, είναι γνωστά από την πρώτη μέρα. Και αν έκανα εγώ τη δουλειά μου ως συνδικαλιστής επί ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία, γιατί συζητήθηκαν αυτά και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, νομίζω εγώ ότι θα μπορούσα να προσφέρω με την κατάθεσή μου και γι' αυτό παραμένω ακόμα στη διάθεση οποιοδήποτε επιθυμεί. Να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να καταθέσω
όπως έκανα και στον Εφέτη Ανακριτή πρώτος, για την υπόθεση αυτή. Για το δυστύχημα αυτό. Δεν μου λέτε, η πρόεδρος χθες είπε ότι τα πορίσματα που βγήκαν έδειξαν, το όλοι το περιμένουν, ότι σχεδόν τίποτα δεν λειτουργούσε. Εδώ ψάχνουν να βρούμε τι είναι αυτό που λειτουργούσε σωστά. Συμφωνείτε? Υπήρχαν σημαντικά προβλήματα στην υποδομή. Τα έχουμε καταγγείλει αυτά, τα έχουμε πει εκείνη την περίοδο. Τα έχω αναφέρει κι εγώ. Ναι. Κύριε Γεννηδούνια, με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Κωστής. Καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Γεννηδούνια. Μήπως αποκλείεται από μάρτυρας επιτροπής ακριβώς γιατί ακόμη και με εξώδικα και πριν το δυστύχημα έγκλημα των Ντεμπών, επανειλημμένως οι μηχανοδηγοί είχαν περιγράψει την κατάσταση, το χάος δηλαδή, στο σιδηροδρομικό δίκτυο? Οι μηχανοδηγοί δεν έχουν στείλει μόνο τα εξώδικα, έχουν στείλει δεκάδες επιστολές, κύριε Στακίνη, οι οποίες είναι στη διάθεση του Εφέτη Ανακριτή από την πρώτη μέρα. Οι μηχανοδηγοί, επειδή εργάζονται στο πεδίο, γνωρίζουν πολύ καλά το τι συμβαίνει καθημερινά στο σιδηρόδρομο και έχουν την εμπειρία, εκτός από τα εξώδικα τα οποία έτσι όπως το λέει ο ακροατής σας είναι, να πούνε και τι ακριβώς γινόταν εκείνη την περίοδο εντός του σιδηροδρομικού τομέα. Και έχουμε, είμαστε πολύ αυστηροί και σε αυτά που λέμε, γιατί να θυμίσω ότι εμείς χάσαμε 9 συναδέλφους μας, 11 συναδέλφους μας σε αυτό το δυστύχημα, έτσι. Είμαστε πολύ αυστηροί σε ό,τι λέμε και με ευθείες θέσεις. Δεν στρογγυλεύουμε τον κύκλο, πρέπει να σας το πω. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουμε ποτέ. Επειδή εκείνη την περίοδο τα ξεχάσαμε τώρα, πάμε για να κλείσουμε χρόνο και τα έχουμε ξεχάσει. Το πάμε όπου βγει και όπου βγει είχε γίνει εθνικό σλόγγαν. Πιστεύετε, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, κύριε Γεννηδούνια, πιστεύετε πραγματικά ότι αυτή η φιλοσοφία κυριαρχούσε και στον πολιτικό προϊστάμενο, τον κύριο Καραμαλή? Άστο όπου πάει, αρκεί να μην σκάσει τη δική μου βάρδια. Αυτό είναι τελικά. Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι το πάμε όπου βγει δεν έχει επιβεβαιωθεί πουθενά. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Όχι. Λέω το πάμε όπου βγει ως χώρα, ως κράτος. Ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Πάμε και όπου βγει, αν βγει. Αν δεν βγει, θα δούμε. Αυτό εννοώ. Κύριε Σεχήν, αυτό θα το κρίνει η Εξεταστική Επιτροπή. Καλώς ή κακώς, πλειοψηφικά. Και θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη, ελπίζω αντικειμενικά. Εγώ τι άλλο να σας πω σε αυτό πάνω. Έτσι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Εγώ ζητάω και είμαι στη διάθεση μάλλον. Οποιοδήποτε επισημεί και γραπτός και που έχω κάνει και το ξανακάνω και μέσα από εσάς σήμερα, να καταθέσω, να πω την άποψή μου προς την αναλογική, να αναλογηθεί και να βρεθεί αλήθεια για το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο στο σιδηρόδρομο. Και απαντήστε και στη φίλη μας τη Μυρτώ, η οποία είναι 25 χρονών και έχασε φίλο στο τρένο αυτό. Πιστεύει, λέει ο κύριος Γεννηδούνιας, ότι στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια? Εδώ σε αυτή τη χώρα τα πάντα κουκουλώνονται. Πιστεύει ότι κανείς θα διαφερθεί για τους 57 νεκρούς μας? Επειδή η κοπέλα αυτή είναι 25 χρονών και επειδή και εγώ έχω παιδιά στην ηλικία της, το μήνυμα που στέλνω είναι να αγωνιστεί για να λάμψει αλήθεια. Εμείς αυτό κάνουμε. Κύριε Γεννηδούνια, σας ευχαριστώ. Έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση ή μία από τα ίδια είναι στη γραμμή, ρωτώ? Όχι, υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις, κύριε Σταχίνη, υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις. Μάλιστα. Έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε. Υπάρχουν συστήματα τα οποία λειτουργούν. Γίνεται δουλειά. Εμείς οι μηχανολογοί, σας είπα, δεν λέμε. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να πούμε ψέματα. Υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις αυτή τη στιγμή στο οργανωτικό υποδομή. Μάλιστα. Αλλά βέβαια δεν σας αρκεί αυτό. Η χώρα δεν είχε αναπτυγμένο στην ουσία σιδηροδρομικό δίκτυο. Τα έχουμε ξαναπεί. Εκεί θα έπρεπε να επενδύσει. Δυστυχώς εκεί είναι τα άλλα συμφέροντα των διοδίων. Για να μην ξεχνιόμαστε. Γι' αυτό και ελπίζω να με καλέσουν και καλό για να πούμε και τι μπορεί να προσφέρει σιδηρόδρομο σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Καλημέρα, κύριε Γεννηδούνια. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Σαφίνη.